Θα καλημερίσω τον υπεύθυνο των εθελοντικών ομάδων της παράταξης δικαίωμα στην πόλη, τον κύριο Μάνο Ταμιουλάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Καλή αιαρινή ημερία να ευχηθώ σε όλους και όλες τους ακροατές. Καλά να είσαστε και εσάς. Εθελοντικές ομάδες από τη μία, πίεση εν κινήσει από την άλλη. Δεν έχουμε συνηθίσει δά και σε όλα αυτά και είναι άξια λόγου, κύριε Ταμιουλάκη. Καλά το λέτε. Ο στόχος της σημερινής δράσης μας είναι να διανθίσουμε λίγο, να στολίσουμε λίγο την καθημερινότητα των ανθρώπων που θα βρεθούν μέσα στα λεωφορεία, στα αστικά λεωφορεία από τις 12 έως τις 3 σε δύο γραμμές. Τις γραμμές 2, στη γραμμή 2 λιμάνι Κνωσός, ναι, και στη γραμμή 10 αεροδρόμιο Γάζι. Ναι. Αυτό που θα βιώσουν οι άνθρωποι θα είναι μια μικρή επιβάτευση, θα είναι μια μικρή έκπληξη. Μέλη της ομάδας πολιτισμού των εθελοντών της παράταξής μας θα βρίσκονται εκεί μαζί με κάποιους σπουδαστές της Σχολής Δραματικής Τέχνης Νότος και του Θεάτρου της Ημέρας και θα απαγγείλουν ποιήση. Τώρα για να σας πω την αλήθεια, εγώ μένω σε άλλη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά με προκαλεί αυτό το σκηνικό να το ζήσω από τις 12 μέχρι τις 3 να πάρω μία από τις δύο αυτές γραμμές, γραμμή 2 λιμάνι Κνωσός και με γραμμή 10 αεροδρόμιο Γάζι των αστικών λεωφορείων, έτσι για να το βιώσω, να δω πώς θα γίνει μέσα στο λεωφορείο. Και εμείς είμαστε πολύ περίεργοι στο πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι. Και ναι, αξίζει τον κόπο να το δει κανείς. Εσείς ίσως και δημοσιογραφικά, αλλά και σαν άνθρωπος που από ό,τι κατάλαβα αγαπάει την ποίηση. Αλλά ναι, και εμείς ως συντονιστές όταν το συζητούσαμε αναρωτηθήκαμε πάρα πολύ πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Αν θα είναι θετική η αντίδραση, αν θα είναι αρνητική, αν θα είναι άχτη, τι θέλουν τώρα και αυτοί οι περίεργοι εδώ μέσα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει χώρος για πρωτότυπες δράσεις και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να αντιληφθούν τη θετική πρόθεση που έχουμε. Και ό,τι καλύτερο ακριβώς για το θετικό του πράγματος, η θετική πρόθεση, το θετικό αποτύπωμα που σου αφήνει μια τέτοια ενέργεια, όχι μόνο αυτά τα δύσκολα και όχι μόνο αυτά τα σκληρά. Εθελοντικές ομάδες ωστόσο. Εθελοντικές ομάδες οι οποίες κινούνται. Πού, κύριε Ταμιουλάκη? Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια ιδέα του Αλέξη του Καλοκαιρινού. Το δικαίωμα στην πόλη μπορεί να είναι η ψηφούσα παράταξη στο Δήμο, ωστόσο δεν δημιουργήθηκε για να αρχίσει και να τελειώσει στις εκλογές. Παράλληλα, άνθρωποι που στηρίξαμε τον Αλέξη Καλοκαιρινό και την παράταξη, δημιουργήσαμε αυτή την εθελοντική ομάδα. Ουσιαστικά μία είναι χωρισμένη σε 4 αυτή τη στιγμή, θα σας τις πω σε λίγο. Και κάνουμε παράλληλες δράσεις. Στη βάση του εθελοντισμού, στη βάση του να λειτουργούμε πέραν της ατομικότητας προς το όφελος του συνόλου. Άνθρωποι που θέλουμε να εκφραστούμε και να εκφράσουμε κομμάτια του εαυτού μας μέσα από τη συμμετοχή μας στον εθελοντισμό και η ομπρέλα, το πλαίσιο, είναι η παράταξη δικαίωμα στην πόλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοδεχούμενοι οποιοδήποτε άλλος ή οποιοδήποτε άλλοι θέλουν να συμμετέχουν μαζί μας. Πολύ ευχαρίστως, δεν έχει σημασία αν στήριξαν, αν ψήφισαν την παράταξη κλπ. Το μόνο που θέλουμε είναι να υπάρχει αλληλοσεβασμός και να υπάρχει και να έρθουν πραγματικά επειδή θέλουν να εκφράσουν ένα κομμάτι του εαυτού τους μέσα από τον εθελοντισμό. Χωρίζεται λοιπόν αυτή η ομάδα, είπατε, σε 4 μικρότερες. Ναι, κοιτάξτε, ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο πριν 3-4 μήνες με την πρώτη μας συνάντηση. Θέλαμε αρχικά, υπάρχει μια ομάδα συντονισμού. Η ομάδα συντονισμού αυτή αποφασίσαμε ότι θέλουμε λίγο να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας, οπότε κάναμε εκπαιδευτικά σεμινάρια αναφορικά με τη διεργασία στις ομάδες, με την επικοινωνία στις ομάδες, με την αποτελεσματική ομάδα κλπ. Και από εκεί και πέρα αφήσαμε χωριστήκαμε σε τομείς ενδιαφέροντος του κάθε ενός. Θα σας πω ποιοι είναι οι τομείς. Είναι
τομέας πολιτισμού που έχει τη δράση του σήμερα. Είναι τομέας, ομάδα, ας το πούμε έτσι, η ομάδα παιδείας, διαβίου, μάθησης και αθλητισμού, που έκανε δύο δράσεις μέσα στον Μάρτιο, στις 4 Μαρτίου και στις 11 Μαρτίου, με ομιλία σε δημοτικά σχολεία για το πώς να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά στην ψηφιακή εποχή. Είναι η ομάδα ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος. Η δράση της είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσης, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά θέλω να δώσω ένα στίγμα στους ακροατές σήμερα. Από τη 1 Απριλίου μέχρι και τις 5 Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα τρέξει ένας διαγωνισμός καλοπισμού μπαλκονιού κήπου Ταράτσας με πάρα πολύ ωραία δώρα για τους πρώτους, δηλαδή από ταξίδια μέχρι διάφορα, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε βρει χορηγούς που θα τα χορηγήσουν. Αλλά για περισσότερα θα περιμένετε ακόμα 2-3 μέρες να ανακοινωθεί πλήρως ο διαγωνισμός. Αφορά το κέντρο του Ηρακλείου ή αφορά το σύνολο των περιοχών, των συνοικιών, των γειτονιών του Δήμου? Αφορά τα 5 διαμερίσματα του Δήμου. Ναι. Δηλαδή κέντρο και τα άλλα 4 του Δήμου. Ναι. Και η τέταρτη ομάδα είναι η ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης, που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το σοβαρό ζήτημα της βίας και ετοιμάζουν ομιλίες και δράσεις σε συνεργασία με συλλόγους γονέων, σε σχολεία, όπου εκεί θα γίνουν αφηγηματικές δράσεις, αλλά και αυτό είναι να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Εμείς είπαμε να κάνουμε λίγο πρωτότυπα πράγματα και λίγο διαφορετικά για την πόλη μας και ίσως και ασυνήθιστα μερικά. Το γεγονός, κύριε Τεμιολάκη, ότι άμεσα κινητοποιήστε από τον Ιανουάριο, 1η Ιανουαρίου που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα που είμαστε προς το τέλος του Μάρτη και έχουν γίνει ήδη δράσεις και συνεχίζονται να γίνονται δράσεις, σημαίνει θέληση, ετοιμότητα, ανάγκη να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω, να δούμε λίγο αλλιώς αυτό το Ηράκλειο που μας αξίζει να έχει ο καθένας από εμάς. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και εμείς, επειδή θεωρούμε ότι ο πολιτισμός δεν αρχίζει και τελειώνει μέσα σε κλειστές αίθουσες όπου μπορεί να γίνονται συναυλίες και θέατρα. Σαφέστατα. Αλλά έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και συμβολικά διαλέξαμε την Παγκόσμια ημέρα ποίησης να κάνουμε αυτή τη δράση μέσα στα λεωφορεία, δίνοντας έτσι και ένα μεταμήνυμα, ας το πούμε, πέραν από την ποίηση, να υπενθυμίσουμε λίγο την ποίηση. Θέλω να δώσουμε και αυτό το μεταμήνυμα για τον πολιτισμό μέσα στην καθημερινότητα. Δίπλα σας θα είμαστε για όλες αυτές τις δράσεις, γιατί ο εθελοντισμός είναι πάντα εθελοντισμός, γιατί έχει εκείνη την άλλη αξία και την άλλη ουσία, έτσι ώστε να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι, να πορευόμαστε διαφορετικά, να ξεχνάμε τα πολλά και τα δύσκολα και να δίνουμε μια άλλη ποιότητα στην ζωή μας. Λοιπόν, 12 με 3 το μεσημέρι, σε 2 γραμμές ποίηση ή εγκινήσει. Ακριβώς. Ο εθελοντισμός, κακά τα ψέματα, είναι κάτι που δίνεται από το περίσσευμα. Είναι τόσο περίπλοκη η ζωή μας σήμερα. Ωστόσο, όσοι άνθρωποι θέλουν να εκφραστούν, μπορούν να μπουν στο Facebook, στην σελίδα μας, Δικαίωμα στην Πόλη, Παύλα Εθελοντές, και να μας στείλουν ένα μήνυμα και ένα τηλέφωνο ή οτιδήποτε, μια διεύθυνση επικοινωνίας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για να ενταχθούν στις ομάδες μας. Είμαστε ήδη αρκετοί, μάλλον είμαστε πολλοί, είμαστε πάνω από 40 άτομα, αλλά δεν είμαστε αρκετοί. Ποτέ δεν είμαστε αρκετοί. Είναι λίγοι. 40 για το Δήμο Ηρακλείου είναι λίγοι. Λοιπόν, χρειάζεται όλοι μας να ενεργοποιηθούμε. Κύριε Τεμιολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.